αυτό το πρωτότυπο τρόπο, όπου πρωταγωνιστής ήταν ο Αχόρταγος, εργαζόμενοι της ΕΙΑΘ εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην προσπάθεια για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου για την πώληση των μετοχών της εταιρείας που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ. Αναμένεται η έκθεση των συμβούλων αποκρατικοποίησης για το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του 23% της ΕΙΑΘ και το 11% της ΕΙΔΑΠ. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα μοντέλο ΣΔΙΤ. Αυτό είναι το αφήγημα από εδώ και πέρα. Δεν μιλάνε για ιδιωτικοποίηση, μιλάνε για αλλαγή τεχνογνωσίας, μιλάνε για ανταλλαγή σχέσεων εμπορικών, μαζί επενδύσεις. Όλα αυτά για μας είναι μια έμεση ιδιωτικοποίηση και όπως λέμε και στις συζητήσεις και στις ομιλίες μας, αν τα βάλει σειρά τα ΙΠΕΔ, υπερταμείο, η νέα οικία τιμολόγηση του νερού, οδηγούν στην έμεση ιδιωτικοποίηση. Το παρόν στην παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε έξω από το κτίριο της ΕΙΑΘ έδωσαν και οι εργαζόμενοι της ΕΙΔΑΠ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο διατάφτα, οι εταιρείες ίδρυυσης της Ελλάδος γενικότερα να κινδυνεύουν να πέσουν στα χέρια των ιδιωτικών συμφερόντων. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας γι' αυτό. Στη διαμαρτυρία συμμετείχαν μέλη κινημάτων, μέλη της Λαϊκής Ενότητας και της Ανταρσία.